Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χαράκες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήθια. Πόση δυστυχία είχε η ευτυχία Παπαγιανοπούλου για να γράψει αυτούς τους στίχους. Τραγούδι Φαντασία του 1971. Εμείς όμως θα πάμε 10 χρόνια μετά, στο 1981. Περιοδικό ομάδα, 23 Δεκεμβρίου. Αλκέτας Παναγούλιας. Το ποδόσφαιρο σκοτώνει τους προπονητές του, μάλιστα. Σενέκοβιτς Αρχοντίδης. Ο Πελέ συμβουλεύει, σουτάρεται εκεί όπου δεν υπάρχει goalkeeper. Απεσιόδοξο για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο Σαντάνα βαδίζει σε σίγουρο δρόμο, ο Μαραντόνα θα αφήσει εποχή. Είπε καλά πράγματα για τον Diego. Ο Πελέ εδώ πέρα με παιδάκια να τον παρακολουθούν. Παλιές φωτογραφίες. Ολυμπιακός, νέα πνοή. Πάω, νερά στην άμυνα. Κράμερ Τιλ προχωρούν. Μάλιστα. Ρόδος Παναθηναϊκός 1-1. Χαραλαμπίδης, Ντόγκεν. Τι λέτε ρε παιδιά, Άγγελος Αναστασιάδης. Πανηγυρίζει εδώ πέρα γκολ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο γκολ από κεφαλιά του Ντόγκεν. Προφανώς και προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί άλλο δεν πέτυχε. Γκρουπ εκτών της Ρόδου πανηγυρίζει την ισοφάριση. Δικαίωση Παναγιώτη, για αυτό που διάβασα πριν. Ενθουσιώδης και μαχητική οπαδή της Ρόδου. Τι λέει. Ολυμπιακός Κόρυδος 3-1. Μισοάδιο το Καραϊσκάκι. Ορφανός Αναστόπουλος στα καρέ των Κορινθίων που θα αποκρούσουν τελικά. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 3-1. Πέτρος Καραβίτης. Σκούνας, τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Βαγγέλης Βλάχος με Μπαλί και Καραβίτη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-1. Καπνογόνα πριν από την έναρξη είναι η θύρα 3. Σε εκείνο το παιχνίδι τον οπαδί του ΠΑΟΚ στη θύρα 3. Διάφορα γίνανε. Και άλλη μια χρονιά το 85, όταν έκανε εποχή ο ΣΦΑΧ τότε. Και πήγε ο παδί του Πάκου στη θύρα 3 και ο παδί του Άριστο στη θύρα 1, 3-0, τη σεζόν 84-85. 2-1 εδώ πέρα. Ο Κούιχ ξεφεύγοντας από το Σίγκα, ευνηδιάζει τον Παντέλη και χαρίζει την νίκη στον Άρη. Γιάννης Γούναρης, Παντέλης, Άρης Πάουκ 2-1. Στράντζαλης, Δόξα Πανιούνιος 1-0, Πάσα Πόλων 2-1, Καστοριέ Ηρακλής 2-1. Τι λέει ρε παιδιά. Το παλιό της Καστοριάς. Λάρισα Εθνικός 0-0, Όφη Καβάλα 2-0, Γρηγόρης Καραλαμπίδης εδώ πέρα στη Ρόδο. Φανταστική φωτογραφία. Ολοσέλιδη. Η οπαδή της Ρόδου εδώ πέρα. Το βελοντρόμ. Ίδιο το βελοντρόμ. Τότε ήταν ποδηλατοδρόμιο. Λεμονής εδώ πέρα με το Δεσίλα. Κόκκινη στον Αναστόπουλο. Τεράστια φυσάρα. Χρήστος Δημόπουλος. Προσφορά της ομάδας. Μάλιστα. Φανελάρα αυτή του ΠΑΟΚ. Άλλη μια φωτογραφία του Ολυμπιακός Κόρινθος. Πέτρος Καραβίτης. Μάλιστα. Νέα Φιλαδέλφια. Η γνωστή νεκροκεφαλή. Τα πρώτα χρόνια της original, λέει. Σήμα κατεθένει για ορισμένους νεαρούς οπαδούς της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο όμως. Αναρωτιέστε. Η διακίνηση εδώ πέρα Παναγούλιας με Τάσο Μητρόπουλο. 23.182 εισιτήρια στον αγώνα Άρη ΠΑΟΚ. Πρώτες αγωνιστικές ήταν. 8 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. 3-1. 3 ισοπαλοί. Α, όχι, συγγνώμη. 19 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. 16 ο Άρης. 8-3-1 ο Παναθηναϊκός. 7-2-3 ο Άρης. ΠΑΟΚ 5ος με 14. Σύστημα βαθμολογίας 2-1-0. Φάση από τον αγώνα Παναθηναϊκού Μπαρτσελόνα στον τάφο του Ινδού. 79-89. Το δελτίο του Φώτη Ζούμα. Μάλιστα. Το Απόλλων Αθηνών, έτσι. Γρηγόρης Καλαμπίδης εδώ πέρα. Τα κλασικά. Περιοδικό ομάδα. Πάει αυτό το τεύχος. Πάμε τριποντάρα. Άρης ανατολικά της Γάνδης. Τεύχος 21, Τρίτη, 3 Απριλίου του 89. Δραχμές 200. Μάλιστα. Αφιέρωμα για το επερχόμενο Final Four του 1989 που θα γινόταν στο Μόναχο. Α, πριν συνεχίσω, να αναφέρουμε ότι στο Final Four του 1988, το πρώτο Final Four που έγινε στη Γάνδη, οι δύο ημιτελικοί είχαν λήξει με το ίδιο σκορ. 87-82. Άρης Τρέσερ και Μακάμπι Παρτιζάν Βελιγραδίου. Νομίζω από τότε δεν πρέπει να έχουν ξαναγίνει δύο ημιτελικοί στο Final Four και να έχουν λήξει με το ίδιο αποτέλεσμα. Και όμως το πρώτο Final Four έτσι είχε γίνει. Όποιος έχει αντίθετη άποψη, ας στείλει το σχολιάκι του. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 75-76 για τα play-off. Άρης Ολυμπιακός 94-74. Καλά ρε. 40 λεπτά πάλι ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Ανατολικά της Γάνδης. Μάλιστα. Γιάννης Ιωαννίδης, γιατί φημίζεται το Μόναχο. Η Μακάμπη χτύπησε δύο φορές, ο δρόμος προς το Μόναχο.
Άρης Μπαρτσελόνα 90-84, την προηγούμενη χρονιά ο Άρης είχε χάσει. Με 5.000 εισιτήριο, ρίχνανε καρέκλες οπαδοί του Άρη, εδώ πέρα πανηγυρισμοί, με Φιλίππου και Βίλτζερ, εδώ σε μια υποδοχή προφανώς. Άρης Μπαρτσελόνα, Ντακουρί, μεγάλη φωτογραφία αυτή. Άρης Λιμόζ, 80-77. Εδώ πέρα με Ντεμπόση πρέπει να το κάνει, με τη Σατούρν, δεν θυμάμαι τις φανέλες από την αλήθεια. Την Τζέσκα δεν θυμάμαι καθόλου στο Λόμπλε εκείνη τη σεζόν. Προφανώς και Μακάμπι Τελαβίβ, έτσι. Μόνο με τη φανέλα το καταλαβαίνεις. Και Άρης Καβολίνη, με Φιλίππου. Η Άγουρη Μπανάνα, ενώ τη Γιουκουμπλάστικα, Ντίνο Ράτζα το μεγάλο αστέρι. Κούκοτς, μετράει περισσότερο το ταλέντο ή η πείρα, να ρωτιούνται. Βάλτε την μπάλα μέσα, ως Βίσερφ αποκαλύπτει τα σχέδια του για τον αγώνα με τον Άρη. Εμείς είμαστε ομάδα, ο Μαγκή δίνει το στίγμα της Μακάμπη και του Άρη. Μακάμπη τον πέρασε τον Άρη. Και πήγε στο τελικό με τη Γιουγκομπλάστικα. Ό,τι νόρις μπορείς. Τεράστια μορφή της Μπαρσελόνα, όπως και Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο. Αν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν πια είδωλα στο σύγχρονο αθλητισμό, πηγαίνετε στη Βαρκελόνη και ψιθυρίστε μία μόνο λεξούλα. Έπι. Εκδηλώσεις λατρείας και μόνο θα συναντήσετε. Ο Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο, έπι για τους φίλους και όχι μόνο, μοιάζει γεννημένος για basketball star. Μάλιστα. Τρέξε, τρέξε Άρη, λέει ο Βλάντο Τζούροβιτς. Γιατί τρέξε, τρέξε. Μεγάλο σκορ πήγε στον ημιτελικό και δεν το βοήθησε τον τελικά τον Άρη. Έχασε από την Μακάμπη. Βέβαια είχε φασαρία με τον Μαγκή και τον Γιαννάκη. Σωτήρια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Γκάλης, Μαγκή τα κλειδιά. Μεγάλο τεύχος, φοβερό αφιέρωμα. Τι θα πει ο Τόνι Κούκοτς. Απόψε αλήτη, είναι η βραδιά σου. Κάπως έτσι πήγαινε αυτό το τραγούδι. Ολύμπια Χάλε. Ξαναβρίσκεται Μακάμπη και το Sims. Απόψε είναι η βραδιά μου. Μάλιστα. Έχω κάτι να ξεπληρώσω. Ο Γκρέγκ Βίλτζερ. Ο Άρης πάντως άρχισε πολλά χρόνια να σε ξεπληρώσει. Τεράστιος Ντίνο Μενεγκίν. Κληρονομιά του Μενεγκίν. Ζεντανός τελείως του ευρωπαϊκού μπάσκετ. 7 φορές Ρεάλ Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μος της Βαρέζε. Συνταγματάρχης Γκομέλσκι. Ρεάλ το 76-77. Κορμπαλάν, παιδιά. Πο. Κορμπαλάν. Πίστευτο. Και ο Μπράμπεντερ. Παρουσίαση των καλαθοσφαιριστών, Βουρτζούμης, ούτε θυμάμαι ότι ήταν εκεί. Κάποια φύση είχε εδώ μέσα, την έβγαλε, δεν ξέρω τι είχε. Τα αδέλφια Πέτροβιτς εδώ, το 85 στην Αθήνα, με τον Κύπρο Πρωταθλητριών. Στιγμές των τελικών, του Δημήτρη Καρίδα, τεράστιος ο Καρίδας. Αυτός είναι ο τελικός, το 88 με Μακαντού, τελικός Μακάμπι εναντίον Τρέισερ Μιλάνο, το πήρε η Τρέισερ. Πρώτο Final Four, Μπίνιον. Το 84-85, Άρης Λεμάν. Σε μια εκπομπή προγενέστερα είχα αναφέρει τους δύο ξένους του Άρη σε εκείνη τη σεζόν. Είχα πει ο Βρόμαν και ο Σέφλερ. Τελικά δεν ήταν ο Βρόμαν και ο Σέφλερ, ήταν ο Βρόμαν και ο Μπίνιον. Αυτό το παιχνίδι, Λεμάν Άρης είναι. Το Άρης Λεμάν είχε γίνει στο κλειστό της Νεάπολης. Μετά ο Άρης είχε παίξει με Κάχα Σαν Φερνάντο και κάποιες άλλες, δεν θυμάμαι τις ομάδες. Και μετά περώνει Λιβόρνο στον δρόμο του, στα προημιτελικά, με επεισόδια στην Ιταλία και επαναληπτικό στο Αλεξάνδριο. Περνάει ο Άρης, άρχισε να ξεκινήσει το παιδί γιατί ρίχναν κέρματα. Και μετά αντιμετωπίζει τη Βαρέζη στο ημιτελικό. Του Γιάννη Τεντόπουλου. Γιάννα ρε, ξανά έτσι. Άρη γύρνα πρωταθλητής. 6 προπονητές εκτιμούν, προβλέπουν και εύχονται για το Μόναχο. Ντράζεν Πέτροβιτς τη λέει εδώ. Μακάμπι και η Μπαρτσελόνα παρουσιάζονται φαβορή, αλλά δίνει τύχη στον Άρη για την έκπληξη. Πρώτη τύχη πάντως έχει Μακάμπι, μάλιστα. Γιάννης Ιωαννίδης σε θέση άμυνας απέναντι στον Γιώργο Αμερικάνο σε αγώνα ΑΕΚ Άρη στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφία. Πω. Ο προφήτης Πεταλίδης έδειξε τον δρόμο. Ο Άρης της πολύ πριν Γκάλη εποχής, του Παναγιώτη Καπάζογλου, δικός μας εδώ πέρα. Σαλονικιός βε. NBA. Μανίφικο περιμένει. Κώστας Πολίτης. Α2. Και Σκάρι. Όταν η Ομοσπονδία αποφασίζει να ανοίξει τις πύλες του ελληνικού πρωταθλήματος για τους ξένους παίκτες, όλοι φοβόντουσαν τον κακό ξένο αυτό που θα φέρει στην Ελλάδα ιδιοτροπίες, βεντετισμούς και απειθαρχία. Οι φόλβοι επαληθεύτηκαν μόνο σε μία ουσιαστικά περίπτωση, αυτή του Κάρι Σκάρι, στον Ολυμπιακό. Εδώ προφανώς παιχνίδι στο σεφ εναντίον του ΠΑΟΚ. Αυτά και σήμερα. Αυτά και για σήμερα. Συλλεκτικό τρίποντο, τεύχος 21. Συλλεκτική θα είναι σίγουρα και η επόμενη εκπομπή. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Παραμόνα, Λουμάρ Καμπρό, πίσω να περούν τα Παραμόνα.
και ο Άρης στην εκπνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Βρελεβίτς, ένα, ο Πάοκ θα πάρει την νίκη. Το μέχρι.